Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε παράπονο. Έχετε βρει συμμάχους να βοηθάνε στο αφήγημά σας ότι για όλη την ευθύνη για την εξάπλωση της πανδημίας την έχει ο λαός από όλες τις μπάντες. Θα ακούσουμε, περιμένουμε και τον επόμενο, ακούσαμε και την προηγούμενη. Έτσι κι αλλιώς και το κίνημα αλλαγής έχει απεμπολή σε ό,τι μπορεί να είχε, όποια σχέση μπορεί να είχε με τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού. Είναι όμως πρόκληση να προσπαθείτε καθημερινά να επιδιώξετε να εμπεδωθεί στο λαό ότι αυτός φταίει για την εξάπλωση της πανδημίας. Είναι πρόκληση να λες ότι ευθύνη για την εκτόξευση των κρουσμάτων βρίσκεται στον ίδιο το λαό και τους αγώνες του, τις κινητοποιήσεις του, όταν η ευθύνη είναι ακέραια της κυβέρνησης. Γιατί μέχρι τώρα λες και ήταν δική τους, λες και είναι δουλειά του κόσμου που αγωνιά για τη ζωή του, για την υγεία του, για την επιβίωσή του, το εισόδημά του, λες και είναι δική του δουλειά να βρει τις ιατρικές κλίνες που εσείς αρνείστε να επιτάξετε. Αυτές που μονοματεπώνυμο σας πρότειναν η υγειονομική, σας πρότεινε το ΚΚΕ συγκεκριμένες προτάσεις μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία που θα μπορούσαν να συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και στην αντιμετώπιση άλλων ασθενειών που είναι ξεχασμένες και ο κόσμος πεθαίνει χωρίς να έχει καν πρόσβαση στα νοσοκομεία για σοβαρές ασθένειες. Χρόνιες και επικίνδυνες εξίσου με τον κορονοϊό, λες και είναι δική τους δουλειά να προσλάβουν γιατρούς, νοσηλευτές, να εξασφαλίσουν τον επαρκή εμβολιασμό, να πάρουν τα ασφαλή μέτρα για να ανοίξουν οι δραστηριότητες, για τα ασφαλή μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν αγνοείτε όλα αυτά και την ίδια ώρα ζητάτε να μπει σε lockdown όλη η κοινωνία εκτός από το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης, νομοθετείτε εκτρώματα και την ίδια ώρα ζητάτε και τα ρέστα από το λαό γιατί διαδηλώνει, γιατί αγανακτεί, γιατί αγωνιά για την επόμενη μέρα που δυστυχώς είναι μπροστά πολύ μελανά χρώματα και βρίσκεται ευκαιρία να του πετάξετε την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην δημόσια υγεία και βέβαια να αξιοποιήσετε για να εμπεδωθεί αν θέλετε και όλο αυτό το κλίμα καταστολής, το οποίο δεν είναι βέβαια ούτε δική σας πρωτοτυπία, ούτε καινούργιο φαινόμενο, είναι επιλογή που συνδέεται με τις αντιλαϊκές πολιτικές, την εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, δεν πρωτοτυπείται και ούτε βέβαια εφαρμόζεται μόνο στην χώρα μας, ήδη και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη διάρκεια της πανδημίας αντίστοιχα φαινόμενα καταστολής εκδηλώθηκαν στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία απέναντι στο λαό που σε αυτές τις συνθήκες που αγωνιά για την κατάρρευση και εκεί των δημοσίων συστημάτων υγείας για την κατάσταση για τα δικαιώματά του, για την επικίνδυνη εξέλιξη της οικονομικής κρίσης που έρχεται μπροστά, η απάντηση είναι κοινή. Γι' αυτό λοιπόν δεν βρίσκουν να πούνε και ούτε λέξη, αν θέλετε, και σωστά το επισημάνατε, για την ουσία του νομοσχεδίου, που είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα εξέφρασαν τη συμφωνία τους, χωρίς βέβαια να μιλάνε και να μιλάνε για την ουσία. Γιατί δεν είναι ουσία βέβαια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα τυπικά προσόντα των εισαγγελέων, αλλά το έργο που αυτή θα έρθει να εφαρμόσει. Και αν θέλετε, η ίδια η θεσμοθέτηση της Ευρωεισαγγελίας, αναφερθήκαμε αναλυτικά, θα πούμε και στην Ολομέλεια, όμως χρειάζεται να επισημαίνουμε ορισμένα στοιχεία, ότι είναι πραγματικά επικίνδυνος ο ρόλος της, γιατί και μια επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό, γιατί δεν είναι απλά ένας μηχανισμός που θα έρχεται να αντιμετωπίσει τις οικονομικές απάτες. Συστήνεται, όπως και πολλοί άλλοι μηχανισμοί καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήνεται με αυτή την αφορμή για να αντιμετωπίσουν, υπαρκτά προβλήματα, υπαρκτά και απαράδεκτα φαινόμενα που υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν δυστυχώς στην καπιταλιστική οικονομία. Ωστόσο, οι μηχανισμοί αυτοί μένουν και αξιοποιούνται και σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπου αυτοί οι δυνατότητες που αποκτούν για διεξαγωγή ερευνών, καταδίωξης, άσκηση ποινικής δίωξης, για ελέγχους, συγχρονισμένους ελέγχους
και σε σπίτια για συντονισμένες έρευνες και ταχεία δέσμευση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Όλα αυτά είναι μηχανισμοί που ενοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιούνται πολλαπλά για να αντιμετωπίσουν αυτό που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει ονομάσει ως κίνδυνο για τα συμφέροντά της. Δεν είναι δικό μας εφεύρημα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει ως ένα βασικό κίνδυνο που απειλεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Γι' αυτό και παρουσιάζουν τα φαινόμενα της όξυνσης και της κρατικής καταστολής και ανεβαίνει επίπεδο τα τελευταία χρόνια, γιατί ανεβαίνουν και επίπεδο οι επιδιώξεις της άρχουσας τάξης και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στην έκφραση της λαϊκής οργής, απέναντι στο λαϊκό εργατικό κίνημα, επιχειρεί να θωρακιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αναβάθμιση και την ενοποίηση και αυτών των κατασταλτικών μηχανισμών των κρατών μελών. Γι' αυτό θεωρούμε επικίνδυνο και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί θεωρούμε επικίνδυνη εξέλιξη την προσθήκη, αν θέλετε, ενός ακόμα κατασταλτικού εργαλείου στο ήδη υπάρχον επικίνδυνο πλέγμα καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Ουσιαστικά, ο Ευρωεισαγγελέας θα έρθει να παίξει το ρόλο του συντονιστή των κατασταλτικών μηχανισμών, των ευρωενωσιακών και των εθνικών που ήδη υπάρχουν σε μεγάλη επάρκεια. Στα ζητήματα αυτά θα μιλήσω αναλυτικά και στην Ολομέλεια. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο τώρα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι ήμασταν αρκετά αναλυτικοί και στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας. Παραμένει να ακούσουμε και σήμερα, δεν φαίνεται βέβαια να κάνετε πράξη αυτό που είπατε στην πρώτη συζήτηση για ένα από τα άρθρα που πραγματικά συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αντίδραση του συνόλου σχεδόν και των εκπροσώπων των κομμάτων, συναντά τη μεγάλη αντίδραση του δικηγορικού σώματος και περιμέναμε, η πρώτη σας δηλώσεις ήταν ότι θα ακούσετε τους φορείς και θα επανέρθετε με νέα τοποθέτηση. Δεν είναι απλά ένα, να το πούμε έτσι, ατυχές μέτρο η επιλογή του περιορισμού των περιορισμών που μπαίνουν στα δικόγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι απλά ένα ατυχές μέτρο, είναι ένα μέτρο που εντάσσεται σε μια συνολική λογική να δημιουργηθεί ένας ασφικτικός περιορισμός των δικονομικών δικαιωμάτων στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης να στερείται από τους πολίτες τη δυνατότητα το λαό να προσφύγει, να έχει την επάρκεια της υποστήριξης, να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης με τον τρόπο που θέλει και υπεράσπιση του στα δικαστήρια, εισάγοντας διάφορους περιορισμούς, είτε στην έκταση των δικογράφων, είτε στον χρόνο της αγόρευσης, που δυστυχώς, από ό,τι όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να έρθουν για να μείνουν μόνο στις διαδικασίες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανοίγουν ήδη την όρεξη, να το πούμε έτσι, και συζητήσεις για επέκταση και σε άλλους θεσμούς. Εξάλλου, ούτε είναι και το πρώτο. Έχουν προηγηθεί και πολλά άλλα μέτρα που χτυπάνε αυτό το ίδιο το δικαίωμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Σας καλούμε ξανά να αποσύρετε αυτό το άρθρο. Δεν είναι μια ρύθμιση που μπορεί να βελτιωθεί και δεν μπορεί να ξεκινάτε, αν θέλετε, τα προβλήματα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης από εκεί. Από εκεί δηλαδή που ουσιαστικά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα αποκλεισμού του κόσμου. Προστίθεται, αν θέλετε, στις πολύ χρονοβόρες διαδικασίες που υπάρχουν, αντί να τις επιλύει. Σε σχέση τώρα με τα ζητήματα της επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, εμείς σας είπαμε, η τοποθέτησή μας είναι ξεκάθαρη, ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν θα πρέπει να έχουν ως κύριο άξονα την πρώτη και κύρια την προστασία της υγείας και των ίδιων των εργαζομένων, των δικηγόρων και των διαδίκων στα δικαστήρια. Αυτά που
τα μέτρα που θα μπορούσατε να είχατε πάρει εδώ και ένα χρόνο και δεν τα πήρατε, γιατί θα μπορούσε υπόρους, αν είχατε υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία σας καταθέτουμε ως μέτρα και για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, αλλά και για τον έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν να υπάρχουν στους χώρους εργασίας, με επαναλαμβανόμενα τεστ, με απολυμάνσεις, με αραίωση στις αίθουσες και άλλου είδους τέτοια μέτρα, θα μπορούσαν να είχαν επανέλθει σταδιακά λειτουργίες και των δημόσιων υπηρεσιών, των δικαστηριών, αλλά και της οικονομίας, όπως βέβαια θα μπορούσαν να είχαν επανέλθει και οι χώροι της εκπαίδευσης, αν άκουγε η κυβέρνηση αυτά που προτείνουμε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την προστασία και του εισοδήματος ειδικά της μεγάλης μερίδας των αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων, οι οποίοι πραγματικά έχουν αφαιθεί στο έλεος και δεν μπορεί να δεν καλύπτονται με τα διάφορα ψίχουλα που τους μοιράζεται ή και με τα όποια βοηθήματα δίνεται. Ταυτόχρονα τα αναιρείτε βάζοντας όρους απαγορευτικούς που τις αποκλείουν, την ώρα βέβαια που για άλλες μεγάλες εταιρείες οι ενισχύσεις είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Δεν θα επεκταθώ άλλο στη σημερινή τοποθέτηση, έχουμε την ολομέλεια για να μην... Νομίζω έχουμε καλύψει πλήρως τα ζητήματα. Δεν έχει εξάλλου στη β' ανάγνωση. Θα περιμέναμε να ακούσουμε αν πραγματικά έχει σκοπό ο Υπουργός για κάποια από τα ζητήματα τουλάχιστον που παίρνουν βελτίωση. Γιατί πραγματικά ο κύριος Σόγκος του νομοσχεδίου και τα ζητήματα της Ευρωεισαγγελίας έχουμε συνολική διαφωνία. Δεν περιμένουμε σε αυτά και δεν θεωρούμε ότι αυτά που προτείνονται ότι θα έχουν οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση στη λογική της Ευρωεισαγγελίας. Ωστόσο, για τα μέτρα, τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, νομίζουμε ότι υπάρχουν περιθώρια και θα πρέπει τουλάχιστον γι' αυτό, για το ζήτημα που αφορά τον περιορισμό των διαδικασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, να αποσύρεται το μέτρο. Θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ.